Οδόνα 4. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 27 του Οκτώβρη, καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η ενημέρωσή σας από τον 984. Με τη μέσα ενεργεία υπουργού, η κηδεία της Φόφη γεννηματά. Στη Μητρόπολη Αθηνών αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθία. Με σύστιες σχηματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια. Τριψήφια μετά από καιρό τα κρούσματα COVID-19 στην Κρήτη. Στις 119 ήταν χθες οι νέες μολύνσεις. 53 στο Ηράκλειο, 26 στο Ρέθυμνο, 24 στα Χανιά και 16 στο Λασίθι. Τις δυσίωνες εκτιμήσεις των ειδικών επιβεβαιώνει το νέο αρνητικό ρεκόρ με 4.165 νέα κρούσματα χθες πανελλαδικά. 25 θανάτους και 380 διασωληνωμένους που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Αυξημένη εκ νέου η τάση του οικού φορτίου στα λίμματα των μεγάλων αστικών κέντρων. Την τελευταία εβδομάδα, 18-24 Οκτωβρίου, στο Ηράκλειο, το μέσο εβδομαδιαίο οικό φορτίο παρουσίασε αύξηση 109% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στα Χανιά 200%, στο Ρέθυμνο 118%, ενώ η αύξηση στον Άγιο Νικόλο ήταν 247%. Ακυρώθηκαν οι παρελάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας. Για μεγάλη αύξηση των εισαγωγών με τραγικές συνέπειες προειδοποίησε ο Διευθυντής ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Τα επιδημιολογικά στοιχεία στην πόλη μας επιβαρύνονται. Το μοναδικό μας όπλο είναι το εμβόλιο, τα μέτρα προστασίας, τα μέτρα ασφαλείας, δηλώνει ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Να επανεξεταστούν τα μέτρα χαλάρωσης και για τους εμβολιασμένους. Πρέπει να ξανάρθουν οι μάσκες στους εξωτερικούς χώρους, η θέση της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού. 7 στους 10 ενήλικες στην χώρα μας είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Τις τελευταίες 10 ημέρες κλείστηκαν πάνω από 70.000 ραντεβού πρώτης δόσης. Στις 5 Νοεμβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη δεύτερη ενισχυτική δόση του εμβολίου της Johnson. Σημαντικός είναι και ο εμβολιασμός κατά της γρήπης. Φέτος είμαστε πιο ευάλωτοι στη γρήπη και θα υπάρχουν και οι δύο ιοί στο περιβάλλον, σημείωσε η Μαρία Θεοδωρίδου, ομότιμη καθηγήτρια παιδιατρικής και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Η ταυτόχρονη λίμωξη κορονοϊού και γρήπης αυξάνει κατά 20% την θνητότητα, ενώ διπλασιάζει τον κίνδυνο για ανάγκη μηχανικής αναπνευστικής υποστήριξης, σημείωσε. Συνταγματικό το μέτρο υποχρεωτικών τεστ κορονοϊού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, με σειρά αποφάσεών του, απέρριψε ως αβάσιμες όλες τις προσφυγές επικαλούμενο λόγους δημόσιας υγείας, οι οποίοι επιβάλλουν τον υποχρεωτικό έλεγχο. Η απόφαση είναι αμετάκλητη και ελήφθη από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο είχαν προσφύγει 62 γονείς μαθητών και εκπαιδευτικοί, ζητώντας να ακυρωθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Για τις δημόσιες ή και για τις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής τίθεται σε λειτουργία η πλατφόρμα edupass.gov.gr από τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου. Ο Διευθυντής Σχολικής Μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του selftesting.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της σχολικής κάρτας για COVID-19. Κλειστές υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου σήμερα λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19. Με απόφαση του Δημάρχου Χερσονήσου, οι υπηρεσίες θα είναι κλειστές ή είναι κλειστές σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, καθώς επίσης και στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Χερσονήσου. Σε έξαρση πανδημία COVID-19 στην Ευρώπη, πάνω από 1,67 εκατομμύρια κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Υπέρ της αδειοδότησης του παιδικού εμβολίου COVID-19 της Pfizer για τις ηλικίες 5 έως 11 ετών τάχθηκε η Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων. Εφόσον η FDA εγκρίνει το παιδικό εμβόλιο τις επόμενες μέρες, θα ακολουθήσει την επόμενη εβδομάδα το τελικό πράσινο φως των κέντρων ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων. Ρηγματώσεις, αποκολλήσεις τμήματων τυχοποιίας, ακόμα και μετατόπιση της λιθοδομής σε ένα σημείο του μνημείου διαπιστώθηκαν στα ανατολικά νεόρια του Ηρακλείου, τα οποία πλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι και επιβαρύνθηκαν περαιτέρω
από τις αλλεπάλληλες μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν. Για την ασφάλεια των πολιτών, η διέλευση από το επίμαχο σημείο απαγορεύθηκε με μόνιμη πλέον περίφραξη που τοποθετήθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Τις επόμενες ημέρες μπαίνουν οι εργολάβοι σε Σαμπά Ίνι και Χουμέρι του Δήμου Μινώα Παιδιάδους για να διαμορφώσουν τους χώρους όπου θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι που θα στεγάσουν τους κατοίκους οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους να γκρεμίζονται, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Μινώα Παιδιάδος. Αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι την ίδια ώρα, καθώς φέτος σημαντικό ποσοστό νέων και νεοεισερχόμενων θα μείνει εκτός της προκαταβολής λόγω της κοινή υπουργική απόφαση Σκρέκα Λιβανού της 5ης Οκτωβρίου 2021. Διαδικτυακό συνέδριο της Ένωσης Αρέπου αυτή την ώρα με θέμα γεωγραφικές ενδείξεις και επισήμανση διατροφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί μια βαθμολογία επισήμανση να παρέχει σημαντικές πληροφορίες στους καταναλωτές με ερωτηματικό που έτρεξε και προώθησε η κριτική προεδρία της Περιφέρειας Κρήτης. Συνάντηση για το θέμα την περασμένη Παρασκευή του Ιταλού επίσης Υπουργού Αγροτικής Πολιτικής με τον Έλληνα ομόλογό του. Όπως αναφέρει δελτίο τύπου του Ιταλικού Υπουργείου, η συνάντηση επικεντρώθηκε στις κοινές δράσεις που πρέπει να αναλυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διατροφική επισήμανση στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Όσον αφορά το θέμα Nutri-Score, οι δύο υπουργοί επιβεβαίωσαν την αντίθεσή τους στην υιοθέτηση όλων των μοντέλων διατροφικής επισήμανσης που χαρακτηρίζονται από ελπείς, λανθασμένες ή και παραπλανητικές ενδείξεις για τους καταναλωτές και την υγεία τους, καθώς και ενδείξεις που εισάγουν διακρίσεις για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων. Το τριήμερο 29-30-31 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν στο Ηράκλειο οι εξετάσεις των ασκούμενων δικηγόρων. Το ζήτημα των ενδιάμεσων εκτόσεων στο Ηράκλειο ξεκαθαρίζει ο Εμπορικός Σύλλογος, τονίζοντας πως με το νέο νόμο οι ενδιάμεσες εκτοτικές περίοδοι μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε περιφερειακή ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, και στο Ηράκλειο οι ημερομηνίες είναι 1 έως 15 Μαρτίου και 1 έως 15 Σεπτεμβρίου. Νωρίτερα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς θα ξεκινήσουν να πιστώνονται από σήμερα το απόγευμα αντί για αύριο 5η 28 του μηνά. Το Νοέμβριο αναμένεται το Υπουργείο Εργασίας να απευθύνει πρόσκληση σε 2.500 ανέργους μέσω έργων κοινοφελούς εργασίας σε 19 κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και 5 hot spot σε όλη τη χώρα. Με ομιλίες σε δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις σήμερα στο Ηράκλειο για την επέτειο του Όχι. Αύριο η δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, όπως επίσης και η παρέλαση. Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση, καλλιτεχνική θησαυρία από την Συλλογή Κρασάκη στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, διοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και τελεί υπό την αιγίδα της Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σάκελαροπούλου, η οποία θα την εγκαινιάσει στις 30 Οκτωβρίου 2021. Θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 30 Μαρτίου 2022. Από την Διεύθυνση Δασών Χανίων γνωστοποιήθηκε ότι αύριο Πέμπτη, όπως και την Παρασκευή 28 και 29 του μήνα αντίστοιχα, πως ο Εθνικός Δρυμός Σαμαριάς, λόγω των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, θα είναι κλειστός για τους επισκέπτες. Συνελήφθη στο Ηράκλειο άνδρας που φέρεται να διέθετε 32,8 γραμμάρια κάναβης, μικροποσότητα κοκαίνης, ζυγαριά ακριβίας και μεταλλικό τρίφτη. Σε Ύφαλο χτύπησε χθες το λιμένι της Παλιόχωρας στα Χανιά το πλοίο Σαμαριά 1 λόγω των έντονων ανέμων, όπως έγινε γνωστό από το Λιμεναρχείο Χανίων. Μειωμένες ποινές επιβλήθηκαν χθες από το δευτεροβάθμιο δικαστηρίου σε δύο άνδρες 49 και 64 ετών που δικάζονταν για την εμπλοκή τους στην υπόθεση με τις τηλεφωνικές απάτες που είχαν αναστατώσει πριν από περίπου 2,5 χρόνια την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου. Σε αργία από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα τέθηκε ο 45χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να παρενοχλούσε μαθήτριες σε γυμνάσιο του Μοσχάτου μετά την άσκηση σχετικής ποινικής δίωξης με πράξη που υπέγραψε υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως. Ομάδα 10 ατόμων που βγήκε από την εστία της Πανεπιστημιούπολης επιτέθηκε στη μία τα ξημερώματα στο αστυνομικό τμήμα Ζωγράφου. Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου.
Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανοί βουλευτές καλούν τον Τζο Μπάιντεν να μην επιτρέψει την πώληση F-16 στην Τουρκία. Στη διακομματική επιστολή του, στα μέλη του Κογκρέσου, καλούν τον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Υπουργό Εξωτερικών να αρνηθούν το αίτημα της συγκεκριμένης χώρας, γιατί όπως υποστηρίζουν, η Τουρκία είναι ένας σύμμαχος που συμπεριφέρεται ως αντίπαλος. Μεγαλύτερη αμεβαιότητα στην εξισορρόπηση της σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, ιδίως όσον αφορά στην πρόσβαση στην αγορά, ζήτησε από τον Κινέζο ομολογό του, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υπογράψει ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο με την Gazprom για την διέλευση από το έδαφος της τουλάχιστον 45 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίου, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας. Η Εξεταστική Επιτροπή της Γερουσίας της Βραζιλίας, που διενήργησε έρευνα για 6 μήνες σχετικά με την πανδημία του νέου κορονοϊού στην μεγαλύτερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, ενέκρινε πόρισμα το οποίο εισηγείται να παυθεί και να παραπεμφθεί σε δίκη ο πρόεδρος Μπολσονάρου για 9 δικήματα συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το παιχνίδι ανάμεσα στον Ατρόμητο και τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που ξεχωρίζει από το σημερινό πρόγραμμα του Κυπέλλου Ελλάδος. Αναλυτικά περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις ΑΕΛ Λευκύμης Αγίος Νικολάου, Ηλίουπολη Λαμία, Ξάνθη Ιωνικός, Πανσερραϊκός Βόλους, Ατρόμητος Παναθηναϊκός, Πανεχαϊκή Πανετολικός. Εκτός μάχης από τους 16 του Κυπέλλου Ελλάδος, οι Αστέρας Τρίπολης και ΠΑΣ Γιάννενα, που αποχαιρέτησαν το θεσμό μετά τις χθεσινές ήττες από Λεβαδιακό και Λάρισα στα πέναλτι αντίστοιχα. Στην Πρέβεζα από σήμερα Όφιο, που αύριο στις 3 θα αντιμετωπίσει τον Αχέρον Καναλακίου. Ο ΑΟΝ αντιμετωπίζει σήμερα την Κέρκυρα στη Λευκύμη. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ηροδότου για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν την Κυριακή εκτός έδρα με τον Αστέρα Βλαχιώτη. Στο μπάσκετ Ολυμπιακός, αν και δύσκολα, υπερασπίστηκε στο πλαίσιο της EuroLeague την έδρα του απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου και πήρε την νίκη με 87-83. Στο ΆΚΑ απόψε στις 9 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ανατολού Εφές. 84. Ο καιρός. Νεφελώδης καιρός στην Κρήτη. Άνεμη από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ έως στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.